Θα καλημερίσω, όπως σας το έχω πει από χθες, τον κύριο Μάρκο Κουκολάκη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Αρκαλοχωρίου, η Ελπίδα. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, κυρία Τζεράκη. Λοιπόν, εσείς πόσα είναι τα αμάσιτα που καταπίνετε? Γιατί διαδικτυακά έβλεπα και αυτή την ενημερωτική εκδήλωση την οποία διοργανώσατε το Σάββατο στο Αρκαλοχώρι, στο πολύκεντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, και από τον τόνο της δικής σας φωνής, αυτά τα οποία άκουγα επίσης από τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν το λόγο, μάλλον η επιθυμία είναι να καταπιείτε πολλά αμάσιτα. Η επιθυμία είναι δικιά τους. Η βούληση όμως είναι δικιά μας. Δεν θα περάσουν αυτά. Τώρα κάνουμε υπομονή όπως είπατε, αλλά κάποια στιγμή θα ξεχυλίσει το ποτήρι. Τώρα τα θέματα που μας απασχολούν είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Προσπαθείς να φτιάξεις ένα, παρουσιάζονται δύο. Και δυστυχώς ο δρόμος είναι μπροστά μας πολύ δύσκολος, με πολλές ανηφόρες. Για τους οικίσκους με ενημέρωσαν... Γιατί δεν κατάφεραν να ελέξουν μία γραφειοκρατία που δημιούργησαν οι ίδιοι από τα χθες μέχρι τα σήμερα, έτσι? Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Δεν είναι τα θέματα μόνο που μας απασχολούν και δεν τα διεκδικούμε απλά. Προτείνουμε και λύσεις οι οποίες είναι εφικτότατες, πολύ εφικτές, για να ανασάνει λίγο ο κόσμος λόγω των εορτών. Μην ξεχνάμε τις παρόλες υποσχέσεις και τις πρωθυπουργικές και υπουργικές εξαγγελίες που έγιναν την επόμενη του σεισμού, που είναι θέμα 2 ώρων τα ΦΕΚ αυτά να προχωρήσουν, δεν έχουν πάρει μία δραχμή, 1 ευρώ δεν έχουν πάρει επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προσπαθώντας να φτιάξουν έτσι όπως να είναι, στο μέτρο, τις επιχειρήσεις τους, γνωρίζοντας ότι αυτές τις εργασίες οι οποίες γίνονται σήμερα δεν θα αποζημιωθούν. Αυτό το κομμάτι χρήζει ανάλυσης, αλλά επειδή και άλλα είναι τα σημαντικά και ας πούμε και λόγω των εορτών τα έχουμε βάλει στην κατηγορία των επιγόντων, είναι όσον αφορά την αρρωγή. Να ανοίξει επιτέλους έστω στο κομμάτι της οικοσκευής, γιατί υπάρχουν άνθρωποι 3 μήνες στο δρόμο αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουν πάρει μία δραχμή. Δεν είναι μόνο αυτοί που μένουν στις οικίσκους που έχουν τακτοποιηθεί. Κατά κάποιο τρόπο έχουν τακτοποιηθεί. Τα προβλήματα που αναφέρατε και το πρωί, νομίζω, σε μια εκπομπή που είχατε. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνται οικίσκο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει μία δραχμή, έχουν μείνει χωρίς σπίτια, χωρίς δουλειά. Και για αυτούς τους ανθρώπους δεν ενδιαφέρεται κανείς πώς θα αγοράσουν 1 κιλό κρέας να κάνουν τις γιορτές τους, 1 γλυκό και πού θα βάλουν το κεφάλι τους. Τις προάλλες που είμαστε σε ένα οικισμό στο Σαμπάζο, όπως τα λοιπά, υπάρχουν άνθρωποι, δεν έχουν πού να μείνουν, μένουν σε κόκκινα σπίτια. Μπορείτε να τον αντιληφθείτε, με λεκάνες να τρέχουν τα νερά, σε κίτρινα σπίτια, δεν έχουν πού να μείνουν. Τι να πω. Τα χωριά είναι γεμάτα μπάζα. Δεν μπορείς να περάσεις σε ορισμένα χωριά όπως το Χουμέρι, ούτε με τα πόδια. Μετά από 3 μήνες. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Εμείς λοιπόν τι ζητάμε? Να ανοίξει η αρρωγή, να μπει τουλάχιστον η οικοσκευή. Τα πράσινα μικρής κλίμακας ζημιάς, και περιμέναμε τον κύριο Τριαντόπουλο, ενώ μας είχε πει στείλτε μου στο email, θα σας απαντήσω, είναι τώρα έχουν περάσει 10 μέρες, 3 θέματα του στείλαμε, εκτός το υπόμνημα με τα 31 σημεία που μας ενδιέφερε. 3 σημαντικά. Το ένα είναι να ανοίξει η επιδότηση ενοικίου. Το άλλο είναι στα πράσινα μικρής κλίμακας, πριν τις γιορτές που είναι στην κατηγορία από 2-3 χιλιάδες ευρώ μέχρι 10, να μην πάνε στη διαδικασία σύσταση φακέλου, να απλοποιηθεί η διαδικασία, να αποσυμφορεθεί και το ΔΑΕΦ και να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι 5 δραχμές να φτιάξουν τις μικροζημιές που έχουν φτιάξει, έχουν δημιουργηθεί. Και καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Τα σημαντικά βέβαια θα τα δούμε αργότερα. Και εκεί έχουν προτείνει λύσεις, σε όλα προτείνουμε λύσεις. Δηλαδή το πάτημα ενός κουμπιού ανοίγει να δοθεί η οικοσκευή. Το κουμπί για να δώσουν την επιδότηση ενοικίου, μόνο η Κρήτη δεν συμπεριλαμβάνεται. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα. Είπατε προηγουμένως ότι στους πυρόκλητους που σας άκουγα στην Εύβοια θα πάει ο Πρωθυπουργός, με τη συνοδεία ΜΑΤ θα πάει. Επήγε, τελειώσαμε με αυτό. Χθες έγινε, ναι, με τη συνοδεία ΜΑΤ. Για να αναγκαστεί να πάει λοιπόν με τη συνοδεία ΜΑΤ, μια παρόμοια εικόνα θα έχουμε και εμείς στους επόμενους μήνες. Τη στιγμή που οι υποσχέσεις δεν υλοποιούνται,
ο κόσμος δεν θα έχει αγανακτήσει ήδη. Εμείς σαν σύλλογος αυτή τη στιγμή κάνουμε τη σαμπρέλα, να το πω έτσι λαϊκά. Δεχόμαστε πιέσεις με τα προβλήματα, τα γνωρίζουμε ένα προς ένα των πληγέντων. Πιέζουμε και προτείνουμε και λύσεις στους φορείς, στις κυβερνήσεις κτλ. Κάποιοι ανταποκρίνονται στο μέτρο του δυνατού, αλλά αυτοί που πραγματικά κρατάνε τις λύσεις στα χέρια τους δεν δίνουν καμία μα καμία σημασία. Έχετε να σας πω κάτι, εγώ θα σας πω, σημασία, δυναμία ή οτιδήποτε άλλο. Έχετε καταλάβει γιατί μέχρι σήμερα ακολουθείτε αυτή η τακτική? Γιατί είναι ο πάγιος ενδεχόμενα χρόνος που χρειάζεται να λειτουργήσει μια υπηρεσία, το σύστημα μιας υπηρεσίας, έτσι ώστε να περάσει και να φάει ένα χρόνο χ για να καταφέρει να δώσει αποζημιώσεις επίσης σε χ χρόνο, διότι στην αρχή ακούστηκε και δεν τιμά κανέναν από αυτούς που το είπε αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι, ξέρετε, θέλουμε και να ελέγξουμε από την πλευρά της πολιτείας αν όλα αυτά τα οποία μας κατατίθενται είναι τα σωστά και είναι έντιμα και είναι τα αληθινά. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια διαδικασία που δεν τιμά εκείνον από την πολιτεία που είπε ή εκείνους είπαν και υποστήριξαν κάτι τέτοιο. Γιατί κυρία Τουργεράκη, είναι ορισμένα πράγματα που τα κρατάω, δεν μπορώ να τα βγάλω έξω, αλλά θα φωτογραφίσω αυτή τη στιγμή ένα σκάνδαλο. Δεν μπορεί η αρρωγή να ανοίγει μία εβδομάδα και να μπαίνει όποιος ήθελε, χωρίς κανένα έλεγχο, και να δηλώνει η κατηγορία της μιας μικρή, μεγάλη ή μεσαία, να μπαίνουν τα χρήματα σε μία εβδομάδα και με το πάτημα ενός κουμπιού ξέρουν ακριβώς ποιοι τα πήρανε. Δεν είναι από τους σεισμόπληκτους. Δεν είναι από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Δεν είναι από άλλες περιοχές. Άφησαν το παράθυρο εσχεμένα ανοιχτά για να πάρουν κάποιοι 70, 100 και 190 χιλιάδες. Μα κάτσε τώρα. Κάτσε τώρα, Πρόεδρε, γιατί αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Τα πήραν λοιπόν αυτοί που τα πήραν και μετά από μία εβδομάδα κλείνουν τη στρόφιγγα και σου λέει φέρε μου τώρα το χαρτί του επανελέγχου. Καλά, θέλουν να δώσουν την επόμενη μέρα χρήματα και τώρα αφήνουν τρεις μήνες αυτούς πραγματικά που τα θέλουν, που είναι 2, 4 ή 6 χιλιάδες ευρώ ή 20. Γιατί αφήσαν αυτά τα 190 να φεύγουν χωρίς κανένα δικαιολογητικό? Εγώ είχα στο σπίτι τα πήραν. Μισό λεπτό. Τα πήραν. Κάτσε τώρα, γιατί με πας σε άλλα μονοπάτια. Τα πήραν επιχειρήσεις, επιχειρηματίες εντός Κρήτης, οι λεγόμενοι έξυπνοι. Όχι. Εκτός Κρήτης, τι στην ευχή έγινε? Κηρύχθηκαν κάποιες περιοχές έκτακτης ανάγκης. Είχαν το δικαίωμα λοιπόν, 2 μέρες μετά το σεισμό, να μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα αρρωγή και να κάνουν έτοιμα, δηλώνοντας οι ίδιοι το ύψος της ζημιάς. Οι ίδιοι, χωρίς κανένα έλεγχο. Χωρίς κανένα χαρτί ελέγχου. Έτσι λοιπόν δήλωσαν μέσα στην πρώτη εβδομάδα, την Παρασκευή πιστώθηκε ο λογαριασμός τους και την Δευτέρα είχαν κάνει την ανάλυση. Δηλαδή πήρανε κοντά στα 70 χιλιάρικα, όπως λέτε. Δεν μπορώ να πω ακριβώς άτομα, έτσι, αλλά είναι οι πληροφορίες που σας λέω, είναι βάσιμες, σημαντικές, είναι τεκμηριωμένες. Ναι. Μπορούν λοιπόν τώρα να μπουν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πληγεί από το σεισμό, όχι, θέλετε να πείτε. Ήταν από γειτονικούς δήμους, για να μην φωτογραφίσω περισσότερο το σκάνδαλο. Μάλιστα. Και έρχονται μετά. Συγγνώμη, αυτό δεν το καταγγείλετε? Δεν είναι υπόψη των υπηρεσιών, δεν το ψάχνουνε? Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ας τα πάρουν και ας ψάξει η κυβέρνηση με ποιο τρόπο τα διέθεσε. Μα Πρόεδρε, στάσου ένα λεπτό. Γιατί η αρρωγή κλείνει, διότι εσένα φωτογραφίζουν, εμένα που μπορεί να είμαι από την περιοχή, τον καθένα που μπορεί να είναι από την περιοχή και είναι πραγματικά ο πληγέντας, και λένε κάποιοι άλλοι σωστά γίνεται αυτός ο έλεγχος για να διαπιστωθεί το αληθές της ζημιάς αυτού που έχει καταθέσει την αίτηση. Έρχεσαι σήμερα εδώ και λες ότι από γειτονικούς δήμους έπεσαν την πρώτη εβδομάδα αιτήσεις, πήραν πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ χωρίς δικαιολογητικά, και μου λέτε ότι δεν το έχετε πει σε αρμόδιες υπηρεσίες να το ψάχνουν και κλείνουν την αρρωγή. Μισό λεπτό, γιατί κλείνουν την αρρωγή αυτή την ώρα σε βάρος σας, κύριε Κοκολάκη? Δεν την κρίνουμε εμείς. Μας κουνάνε το δάχτυλο. Όχι, την κλείσανε σε βάρος σας αυτή την ώρα και δεν μπορείτε εσείς να προχωρήσετε. Αυτό λέω. Τα χρήματα υπάρχουν να συνεχίσουν να δίνουν, γι' αυτό λέμε τώρα. Τσεκάρετε, κάντε τις διασταυρώσεις σας, αλλά εμείς δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να μας βάλετε τη στεγαστική συνδρομή που θα την πάρουμε μήνες αργότερα. Ένα άλλο κομμάτι είναι το θέμα το ΔΑΕΦ, που δεν έχει αυτή τη στιγμή στελεχωθεί.
Εκεί θα βρούμε μεγάλα εμπόδια μπροστά μας. Αυτό που λέτε, ποιος το ξέρει, ποια υπηρεσία το ξέρει. Εμείς δεν είμαστε χωροφύλακες να κάνουμε καταγγελία. Το κράτος βγάζει τον νόμο, τον εφαρμόζει και μετά τον παίρνει πίσω σε μία εβδομάδα. Μπορεί τα ακούει όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα ξέρει αυτά η Δημοτική Αρχή. Δεν είναι θέμα Δημάρχου αυτό. Είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα αρρωγής. Ο Δήμαρχος θα φύγει και θα πάει να τα πει όλα αυτά ότι έχουν να γίνει. Δεν ξέρω αν θα είναι ο χωροφύλακας ή όχι. Αλλά κάποιος που σας ακούει αυτή την ώρα θα πει: φεύγουν λεφτά και πάνε από τη μία και την άλλη. Και εσένα που το σπίτι σου αυτή την ώρα είναι κόκκινο, πας εσύ μέσα και κάθεσαι με τη λεκάνη να στάζει, με το σπίτι να κάνει ένα μετασεισμό να πέσει. Εσείς τα λέτε όλα αυτά. Εσείς τα είπατε πριν από λίγο. Ότι στο Σαμπά τα κόκκινα σπίτια μένουν μέσα. Και δεν το ξέρει κανένας αυτό και κάποιοι έχουν πάρει χρήματα. Ποιος θα το ελέγξει και από πού θα το ελέγξει? Οι ίδιοι που τα δώσαν έχουν τον ελεκτικό μηχανισμό. Αλλά δεν θέλουν να το ψάξουν. Γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν θα κάνουμε όμως σχωροβύλακες. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταστραφεί, έχουν πάσει τις ζημιές, να μπορέσουν να τακτοποιηθούν. Μάλιστα. Δεν ζητάμε λοιπόν, τι ζητάμε αυτή τη στιγμή? Η στεγαστική συνδρομή είναι το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο οικονομικό κομμάτι για να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Δεν ζητάμε αυτή τη στιγμή να καταχωρηθεί, γιατί δεν μπορούμε άλλωστε να τη χρησιμοποιήσουμε, αν δεν γίνει ο έλεγχος με την τριτοβάθμια, η σύσταση φακέλου. Τι να τα κάνω λοιπόν εγώ τα χρήματα τη στιγμή που δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω? Και αυτή η διαδικασία, σε μια άλλη φορά θα σας εξηγήσω, μην περιμένει ο κόσμος, ειδικά τα σπίτια. Μπορεί να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις να έχουν προτεραιότητα, αλλά με το προσωπικό που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην ΤΑΕΠ, που δεν έχει γίνει ακόμα προχείρηση διαγωνισμού, θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Το λέω και το τονίζω. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, όχι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Τη στιγμή λοιπόν που εγώ θα χρειαστώ αυτά τα χρήματα το φθινόπωρο, δεν θέλω να μου τα βάλουν τώρα, ρε φίλε. Να μου βάλουν τα χρήματα της οικοσκευής. Να κάνει ο κόσμος γιορτές. Αυτό ζητάμε. Δεν θέλουμε λοιπόν να μας βάλουν τα 18 και τα 20 και τα 30. Θέλουμε τα 2 χιλιάρικα στα πράσινα, τα 4 στα κίτρινα και τα 6 στα κόκκινα. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ έχω κίτρινο, δεν μπορώ να μείνω μέσα. Δεν μου έχετε δώσει μία δραχμή. Δώστε μου 4 χιλιάρικα να βάλω τη βενζίνα μου, να πάρω ψωμί να φάω και κάπου να κοιμηθώ που δεν έχω ούτε κίσκο. Το θέμα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν σκύβει πάνω από αυτά. Και να το πω και διαφορετικά, η κυρία του Γεράχη. Ο μόνος φορέας, το τονίζω, είναι η ελπίδα αυτή τη στιγμή. Ο σύλλογός μας τα διεκδικεί αυτά. Κανένας άλλος δεν τα διεκδικεί. Ούτε τα 100 με 4 τετραγωνικά, ούτε την κατεδάφιση των κτηρίων, ούτε την αμοιβή του μηχανικού, ούτε τίποτα δεν διεκδικεί. Τα μόνα που διεκδικούν αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, είναι η σύντηση, η στέγαση και η εκπαίδευση. Καλά, εντάξει. Που απασχολούν πραγματικά τον να, πολίτη είναι ναι, μόνο ναι. Ο σύλλογός μας τα διεκδικεί. Ναι. Και την ίδια ώρα η Εράνη ανά την Ελλάδα για να στηριχθείτε εσείς τέλος πάντων οικονομικά ως σεισμόπληκτοι, όπως σας φωτογραφίζουν, δεν μου αρέσουν όλα αυτά. Καλά κάνει και ο Ερυθρός Σταυρός και το ΕΛΜΕΠΑ και κάνουν αυτές κινήσεις. Πραγματικά είναι αλληλέγγυοι, αλλά η πολιτεία θα έπρεπε να ντρέπεται για όλη αυτή την κατάσταση, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και έτσι όπως περιγράφεται η κατάσταση από εσάς, γιατί η περηφάνεια και η αξιοπρέπεια δεν έχει να κάνει με τον έραν, ωραία αδελφέ, δεν έχει να κάνει. Να σας πω κάτι, έχουμε άσους στα μανίκια μας σαν σύλλογος. Το λέω και το τονίζω, το έχω ξανατονίσει. Έχουμε δύο άσους στα μανίκια μας, δεν έχουμε μόνο ένα. Οι άσοι αυτοί θα βγουν αρχές του επόμενου έτους. Γιατί περιμένετε αρχές του επόμενου έτους? Το είπατε αυτό και το Σάββατο, γιατί σας άκουσα να το λέτε. Ένα μικρό περιθώριο έχουμε ζητήσει και τότε θα πούμε. Τη στάδε του το Οκτώβρη, τη στάδε του Νοέμβρη, τη στάδε του Δεκέμβρη. Ζητήσαμε αυτά που ήταν. Δεν τα κάνατε. Μας υποσχεθήκατε αυτά. Το ποτήρι ξεχύλισε. Μισό λεπτό να πω κάτι. Νίκο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρε με τον Παύλο ένα τηλέφωνο, τον Παριτάκη. Να τον έχω στη γραμμή, αν έχει την καλοσύνη. Ναι, συνεχίστε. Οπότε αφήνουμε, εμείς έχουμε υπομονή, ναι. Δεν βγαίνουμε στους δρόμους, δεν διεκδικούμε παράλογα πράγματα, το κάνουμε πολιτισμένα, μπορώ να πω. Τα αιτήματά μας είναι πολιτισμένα και είναι αιτήματα τα οποία είναι πραγματικότητας. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Αφήνουμε λοιπόν το περιθώριο στους κυβερνώντες να τα δούνε, θέλουν χρόνο να δουν την αρρωγή. Ας τα αφήσουμε, είπαν 15 του Γενάρη θα ανοίξει. Δύο μήνες δηλαδή κλειστή. Τη στιγμή που βγήκε ένα νομοσχέδιο μέσα σε μία εβδομάδα, η διόρθωσή του θέλει δύο μήνες. Ναι, αλλά αν είναι έτσι τα πράγματα και η αρρωγή ανοίξει 15 Ιανουαρίου, όπως λένε οι πληροφορίες,
ή τέλος πάντων διαραίουν με έντεχνο τρόπο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτός ο τρόπος είναι και ο καλύτερος για να περάσει ένα μήνυμα, τότε θα πρέπει να έχουν έρθει με εκείνους τους ελέγχους και τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα λένε ότι εσείς κύριοι που την πρώτη εβδομάδα πήρατε αυτά τα 10, τα 20, τα 15, τα 70 χιλιάρικα και μετά έκλεισε το σύστημα, από άλλους δήμους όπως καταγγείλατε πριν από λίγο, εσείς θα πρέπει να επιστρέψετε και αυτά τα χρήματα, γιατί είναι χρήματα των σεισμόπληκτων και δεν είναι δικά σας. Αυτά είναι για αλλότριους σκοπούς και θα πρέπει να επιστραφούν. Να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά εγώ αυτό καταλαβαίνω με την κοινή λογική. Κυρία Γεράκη, δεν θα κάνουμε τις χωροφύλακες και δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Επιμένετε. Δεν είναι ρόλος της λόγου αυτή τη στιγμή αυτός. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά μας έχουν υποσχεθεί και τα δικαιούμεθα. Αυτά που δικαιούμεθα. Και μετά θα βγάλουμε κι άλλα στο. Θα κάνουμε μια συνέντευξη τύπου τέλος του Γενάρη. Σας το λέω από τώρα να το γνωρίζετε. Θα καλέσουμε επίσης τους βουλευτές του νομού μας να κάτσουμε κάτω να τα συζητήσουμε αυτά. Τους ευχαριστούμε γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μέρα που να μην περνάει στη Βουλή ένα θέμα που το παίρνει από το σύλλογό μας. Ο σύλλογος λοιπόν έχει προωθήσει προς όλους τους βουλευτές του νομού τα αιτήματά μας καθημερινά. Δεν υπάρχει μέρα να μην γίνεται μια επερώτηση στη Βουλή για θέματα που απασχολούν την περιοχή. Ναι. Και επαναλαμβάνω, είναι δουλειά που την κάνει μόνο ο Σύλλογος Ελπίδα. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι όλοι μαζί. Και οι όμοροι δήμοι και οι όμοροι δήμαρχοι πετάω αυτή τη στιγμή μπαλάκια για να τα πάρουν αυτοί που πρέπει, να στηρίξουν τα αιτήματα του Συλλόγου. Τα θεωρούν όλα δίκαια, τα συζητάμε και λένε ναι, μπράβο, έχετε δίκιο μαζί σας, αλλά στα λόγια. Στην πράξη θέλουμε αυτή τη στιγμή τους φορείς δίπλα μας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέγατε το Σάββατο και αυτό το οποίο λέτε σήμερα δεν είναι μόνο να υπάρξει μια αλληλεγγύη και ενότητα και όχι ο καθένας από μόνος του. Δεν αναφέρεστε μόνο στους πολίτες μεμονωμένα, ο καθένας και πάνω του, αλλά γενικότερα από τις δημοτικές αρχές, από τους περιφερειακούς δήμους, τους πληγέντες δήμους, τις υπηρεσίες των δήμων, τους συλλόγους, συλλογικότητες, φορείς, έτσι ώστε να καταφέρετε να διεκδικήσετε πιο σωστά και πιο γρήγορα αυτά τα οποία πιστεύετε ότι αυτή την ώρα χρειάζονται για την περιοχή. Αυτό μου λέτε κύριε Κοκολάκη. Κανένας φορέας, είτε είναι δημόσιος, είτε είναι πολιτιστική, τοπική, είναι στο πλευρό του συλλόγου. Αλλά εκεί, για να μην παρεξηγηθώ, δεν θέλουμε ευχολόγια. Θέλουμε πράξεις. Το αντιλαμβάνεστε. Από τη στιγμή που βγήκαν οι ευχές, καταργήθηκαν οι πράξεις. Το ίδιο πράγμα λέμε και κάντε μου μια χάρη σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τους βάζετε χρυσό σκονί από πάνω αφού λέμε το ίδιο πράγμα. Ή θα το καταλάβουν μια και καλή όλοι ή δεν θα το καταλάβουν. Παύλο Μπαριτάκη, καλημέρα. Καλημέρα, Γεωργία Δουλγεράκη, καλημέρα στους κρατές σας. Στον αγαπητό το Μάρκο του Κοκολάκη που έχετε το προσκεκλημένο. Ωραία. Να σας πω τώρα, εδώ σήμερα μου πετάει βόμβες ο κύριος Κουκολάκης, διότι μιλάει για μια αρρωγή που έκλεισε, γιατί λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν την αρρωγή για μια εβδομάδα, να πάρουν κάποια χρήματα από γειτονικούς δήμους και πολλά χρήματα και στη συνέχεια να το κλείσουν. Εμείς δεν είμαστε χωροφύλακες και θα πρέπει να δουν οι υπηρεσίες αυτό τι γίνεται και η πολιτεία και όταν ξανανοίξει το αρρωγή να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, γιατί τουλάχιστον εμείς από τη δική μας την πλευρά, βάσει των όσων έχουν υποθεί μέχρι στιγμής, δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να θεωρήσει κάποιος εντός εισαγωγικών ότι έχουν φάει χρήματα. Από την άλλη, μια εκδήλωση με πάρα πολλά θέματα, η οποία έγινε ενημερωτική, με πολύ μεγάλη δυσπιστία. Παύλο Μπαριτάκη, πες μου με το Θεό σου, πώς μπορεί να προχωρήσει έτσι αυτή η κατάσταση, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Κοιτάξτε, όντως είναι μια δύσκολη κατάσταση για τους πληθόμενους εκεί από το σεισμό. Και μπράβο στο Σύλλογο που έχει πάρει όλη αυτή τη διαδικασία, όλη αυτή την πρωτοβουλία, τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που κάνει και τις προτάσεις, κυρίως προτάσεις που έχει κάνει και ανακοινεί το θέμα συνέχεια. Είναι πράγματι, θα έλεγα από τη μια, και η γραφειοκρατία που δημιουργεί θέματα, διότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Και αυτό το έχουμε συναντήσει όλοι εμείς που προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να αποδικοποιήσουμε έτσι την ισχύουσα νομοθεσία που, με βάση την οποία γίνονται όλες αυτές οι διεκδικήσεις. Και από την άλλη που και η πολιτεία μετά τις πρώτες, ας το πούμε έτσι, παροχές οι οποίες έκαναν, φαίνεται το τελευταίο διάστημα να μην έχουμε το ίδιο έτσι
ενδιαφέρον. Και το αργή καθυστερεί εδώ και 15 μέρες, 20 μέρες τώρα, δεν έχει καταβάλει χρήματα. Είναι πολλές οι χιλιάδες των πληττόμενων που έχουν υποβάλει την αίτηση και είναι εντάξει δικαιολογητικά, δεν έχουν πάρει ακόμα την προκαταβολή για να ξεκινήσουν τις εργασίες. Είναι θέματα με αυτούς που έκλεισε το αργή. Περιμένουμε σύμφωνα με την υπόσχεση του Υπουργού το δίμηνο, δηλαδή 15 Ιανουαρίου, θα πρέπει να ξανανοίξει το αργή για νέες αιτήσεις, για διορθώσεις και τροποποιήσεις των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Είναι σε μια κατάσταση που και άλλα πράγματα, δηλαδή είδαμε ότι πέρασε ένα τρίμηνο, ας πούμε, για να γίνει η διαδικασία για τους ασφαλισμένους και να δοθεί η αναστολή και να πληρωθεί τα χρήματα αυτά, τα 570 ευρώ. Είναι θέματα το ενίκιο που ψηφίστηκε πριν μερικές μέρες, ψηφίστηκε η διαδικασία. Δεν έχει ανοίξει όμως την ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κάνουν και εδώ οι ενδιαφερόμενοι και που θέλουν να έχουν ένα σπίτι να πάρουν αυτή την επιδότηση ενοικίου. Και βέβαια το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας που είναι η διαδικασία του Φακέλ, μια πολύ περίπλοκη, όπως λένε και οι μηχανικοί που έχουν την αρμοδιότητα να φτιάξουν και να υποβάλουν αυτές τις καταστάσεις. Διαδικασία που και εδώ, παρόλο που έχουμε προτάσεις κατατεθεί, τη ξέρω ο Υπουργός, δεν βλέπουμε να κινούνται έτσι κάποια θέματα και να γίνουν, ας το πούμε, πιο απλές διαδικασίες, ειδικά σε περιπτώσεις μικρών ζημιών. Όλα αυτά τα θέματα υπόθηκαν και προθέσεις, θα σου βάλει ψηλά στην ατζέντα ο Σύλλογος και ευτυχώς που είναι ο Σύλλογος εκεί και κινεί αυτή τη διαδικασία. Αλλά ξέρετε, είμαστε στη καρδιά του χειμώνα. Τα πράγματα στην περιοχή είναι δύσκολα. Ναι, εδώ βλέπαμε χθες το ρεπορτάζ προχθές της Γεωργίας της Μακάκη, ακόμη και για οικίσκους οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα. Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Μπαρτζάκη. Και αυτό θα έπρεπε να λυθεί. Αφήστε το να συνδέσει το ρεύμα σα. 68 χιλιάρικα. Αυτή η πολιτεία δεν τρέπεται, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα θέμα. Τι νοση γραμμή έπεσε τώρα, δεν έχω καταλάβει. Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν είναι. Ναι, του κυρίου Παύλου, του Μπαριτάκη. Νίκο μου επικοινώνησε με τον κύριο Μπαριτάκη για να ρωτήσω τον Παύλο κύριο Κοκολάκη, τον Μπαριτάκη. Αλήθεια, η αρρωγή έκλεισε για αυτό το λόγο, δηλαδή... Ήταν μια δικαιολογία. Ναι, επειδή καταβλήθηκαν όλα αυτά τα χρήματα και ήταν μια δικαιολογία για όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, μέχρι να ελέγξουν τι γίνεται, θέλουμε να πούμε. Την έπεσε με την επίσκεψη του κυρίου Τριαντόπουλου στην Κρήτη. Θα έπρεπε λοιπόν να στρωθεί ένα κόκκινο χαλί για να πατήσει και να έρθει. Αυτό ήταν το κόκκινο χαλί. Ήταν μια δικαιολογία. Δεν μπορεί να δικαιολογείται για να δύο μήνες να χρειαστεί να κάνει μια τροποποίηση στο αρρωγή τη στιγμή που η αρρωγή βγήκε σε μια εβδομάδα. Δηλαδή κάθομαι και βγάζω ένα βιβλίο και για να διορθώσω μια σελίδα, το βιβλίο το βγάζω σε 5 μέρες και τη σελίδα θέλω 2 μήνες να τη διορθώσω. Δηλαδή, πού τα λένε αυτά και να μας κουνάνε και το δάχτυλο. Αλλά την επόμενη φορά δεν θα τους δεχτούμε καν στην περιοχή. Το καλάθι με τις υποσχέσεις έχει ξεχυλίσει. Υλοποίηση ούτε μία. Ναι. Πέραν της αναστολής εργαζομένων που λύγει για αυτό το μήνα θα πρέπει να ανανεωθεί. Τίποτα άλλο. Ναι. Το ΕΝΦΙ ανακοινώθηκε. Δεν έχει αφαιρεθεί. Ναι. Και τώρα... όλα τα άλλα αυτά που συζητάμε. Ναι. Το μεγάλο εμπόδιο θα βρεθεί μπροστά στον κόσμο. Αυτό ενημερώνω να είναι προετοιμασμένος ο κόσμος. Να γνωρίζει ότι για τα 150 τετραγωνικά μπορούμε να το αναλύσουμε, το γνωρίζουν οι πληγέντες. Δεν μπορούν να αποζημιωθούν περισσότερο. Όσον αφορά την τιμολόγηση που είναι του 2011, θα μπει ο κόσμος να φτιάχνει σπίτια, θα χρειάζεται 10 και θα του δίνουν 5. Πώς θα προχωρήσει, και αν δεν το ολοκληρώσει, θα επιστραφούν και τα 5. Γιατί δεν μπορεί να αποχαρακτηριστεί αν δεν ολοκληρωθεί. Και τα υπόλοιπα από την τσέπη και πού να τα βρει ο κόσμος, όταν η οικονομική δραστηριότητα έχει πέσει στο κατακόρυφο, όταν δεν υπάρχουν χρήματα για να περάσεις. Ρωτούσα, κύριε Μπαριτάκη, το εξής, αλλά εκεί τώρα με το σήμα που χάσαμε δεν το ακούσατε. Εξαιτίας όλων αυτών που έγιναν και ακούμε, φαντάζομαι τα έχετε ακούσει, και ακούμε από τον κύριο Κοκολάκη, γι' αυτό κλείσανε την αρρωγή, περιμένουμε να γίνουν οι έλεγχοι ενδεχόμενα. Και αν γίνουν οι έλεγχοι και δούνε ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιόντουσαν, αλλά πήραν όλα αυτά τα χρήματα, τον πακτολό των χρημάτων, τα πολλά τα χρήματα, ό,τι τέλος πάντων μπορεί ο καθένας να το πει και να το χαρακτηρίσει, θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα πίσω, να πάνε σε πραγματικούς δικαιούχους. Είναι κάτι που διαδικαστικά δεν το γνωρίζω. Τα χρήματα αυτά, θα το τονίσουμε, ανήκουν για τους ανθρώπους αυτούς που σήμερα υποφέρουν και έχουν πάρει τις ζημιές και έχουν βρεθεί χωρίς σπίτια και χωρίς ακίνητα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και σαφώς πρέπει να κάνει το κράτος ελέγχους και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα το κράτος να ελέγξει όλη αυτή τη διαδικασία.
Τα χρήματα δεν είναι για να οποιοδήποτε που μπορεί να βρει και μια ευκαιρία και να τα εκμεταλλεύτηκε. Είναι οι άνθρωποι που υποφέρουν, άνθρωποι που πρέπει να φτιάξουν από το μηδέν τη ζωή του, την περιουσία του. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και κανείς δεν είπε το παραμικρό. Άρα η διαδικασία αυτή του ελέγχου είναι θέμα των υπηρεσιών. Πώς δεν είπε κανείς το παραμικρό? Για σκάνδαλο μιλάει ο κύριος Κοκολάκης. Γι' αυτό σας ρώτησα και σας είπα πού πάει και ποιος το ελέγχει και αν κλείσανε την αρρωγή για αυτό το λόγο. Έχει το. Όχι, δεν έκλεισε αυτό το λόγο, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω εγώ. Έχει το κράτος τον ελεγχτικό μηχανισμό, κυρία Δουλγεράκη, και μπορεί να το ελέγξει. Σίγουρα, αν έχει περιπτώσεις οι οποίοι επωφελήθηκαν και πήραν χρήματα, θεωρώ ότι αυτά θα επιστραφούν ως αξιοσύντους καταδικασμένα πίσω. Το θέμα είναι τώρα οι άνθρωποι που δεν έχουν υποβάλει το αίτημα. Είναι τρία τα ζητήματα, κυρία Δουλγεράκη. Οι αιτίες που έχουν υποβληθεί και έχουν εγκριθεί να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, οι προκαταβολές των αποζημιώσεων και οι αποζημιώσεις των οικοσκευών, ένα είναι αυτό, διότι έχει πολλές χιλιάδες που δεν έχουν πάρει τα χρήματα ακόμα ενώ έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις τους. Το δεύτερο είναι να ξανανοίξει η αρρωγή σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι όσοι δεν έχουν υποβάλει για διάφορους λόγους αίτηση, είτε γιατί δεν είχαν το χαρτί του ελέγχου ή του επανελέγχου, είτε γιατί είχαν μεταβολή σε ψηλονία λόγω κληρονομιάς ή λόγω γεγονότος μεταβάσεως στο αυτοκίνητο τους, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο να υποβάλουν και αυτές τις αιτήσεις για να διεκδικήσουν τις προκαταβολές τους. Και τέλος, να γίνουν οι έλεγχοι έτσι ώστε να υπάρχει κάθε πολίτης να νιώθει ότι είναι ίσως απέναντι στην πολιτεία και ότι κάθε δικαιούχος θα πάρει τα χρήματα τα οποία δικαιάται. Το επόμενο βήμα που έχει να γίνει με το σπακέλους, να απλοποιηθεί η διαδικασία και περιπτώσεις οι οποίες δεν θέλουν πολλά πράγματα να μην μπαίνουν σε αυτή τη βαριά διαδικασία του ελέγχου με όλα αυτά τα δικαιολογητικά. Θα μπορέσει με δύο ελέγχους και από τον μηχανικό τον οποίο κατασκευάζει που έχει την ευθύνη και από έναν μηχανικό σε συνέχεια τη ΔΕΕΦ που θα ελέγχει να απλοποιηθεί η διαδικασία και να τελειώνουν για χρήματα το 10 ή το 15.000 ευρώ. Μάλιστα. Για να φύγουν πολλές χιλιάδες των αιτήσεων. Από εκεί και μετά. Υπάρχουν και κρεμότητες. Το τιμολόγιο που άκουσα λέει ο Πρόεδρος. Οι τιμές που έχει το Υπουργείο είναι το 2011. Σήμερα έχουν υπερδιπλασιαστεί αυτές οι τιμές. Δεν είναι το τσιμέντο, το τιμολόγιο, το κοστολόγιο του 2011 που είναι ο τελευταίος αναθεωρημένος πίνακας του τιμολογίου του Υπουργείου Υποδομών. Αυτά πρέπει να τα δούμε γιατί δεν θα φτάσουν τα χρήματα. Είναι αρκετά τα θέματα. Μάλιστα. Σας άκουσα το Σάββατο επίσης να λέτε ότι πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά ένα νόμο, τον 4797, και ότι αυτός αυτή την ώρα προσπαθεί από όλους εσάς που τα γνωρίζετε αυτά να αποκωδικοποιηθεί. Τι ακριβώς εννοούσατε? Τροποποιήθηκε. Είχαμε αλλαγές την περασμένη εβδομάδα, 10-10, δηλαδή πριν 3-4 μέρες, είχαμε το φέκ του νέου του 4797. Ας πούμε, μία, θα έλεγα, σοβαρή παρατήρηση που είδα εγώ στην τροπολογία αυτή είναι ότι στις επιχειρήσεις, ενώ ήταν η αποζημίωση για όλα, για εξοπλισμό, για αποθέματα, εμπορεύματα και κτίρια, που σημαίνει μια επιχείρηση θα μπορούσε να λάβει 100% των κτηριακών εγκαταστάσεων, αυτό έφυγε από εκεί και πήγε στο αρρωγή. Αρρωγή σημαίνει ότι μπαίνει στο πλαφόν στα 150 τετραγωνικά μέτρα και 120.000 ανώτερο. Βλέπετε και αυτό έχει μια αναδρομική ισχύ από 1 Μαΐου. Άρα έγινε δυσμενέστερο το καθεστώς του 4797 για τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τα κτίρια, επαναλαμβάνω. Όπου θέλετε βέβαια, συγγνώμη κύριε Μπαριτάκη, όπου θέλετε βέβαια κύριε Κοκολάκη να ρωτήσετε κάτι μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Παρακαλώ συνεχίστε κύριε Μπαριτάκη. Ναι, θέλω να πω ότι άλλαξε ο νόμος. Έχει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά στοιχεία. Είναι μια τροπολογία η οποία ουσιαστικά δημοσιεύεται τη Δευτέρα στο ΦΕΚ, την οποία πρέπει να τη μελετήσουμε και να μας εξηγήσουν κάποια πράγματα, διότι άλλαξαν αρκετά άρθρα του 4797. Και αυτά γιατί έγιναν? Έγιναν λόγω ότι υπάρχουν πολλές φυσικές καταστροφές. Ενδεχομένως να περιοριστούν οι αποζημιώσεις. Σε κάποια πράγματα περιορίζονται οι αποζημιώσεις. Ίσως σε κάποια θετικά στοιχεία, από ό,τι τουλάχιστον μπόρεσα να δω, με τους αγρότες και το θέμα με τον ΠΖΕΑ, όταν πάει αυτούς πάει στο αλλαγή, που σημαίνει ότι θα είναι πιο ευέλικτη η διαδικασία, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι. Είναι όμως ένα θέμα που πρέπει να αποδικοποιηθεί η νέα τροπολογία 4797 που 8-10 ψηφίσει, για να δούμε τα πλήν και τα συν
των νέων ρυθμίσεων που ισχύουν, όπως είπαμε, ατομική ισχύ από 1 Μαΐου. Για να καταλάβω μέσα από όλα αυτά, για ποιο λόγο από την αρχή και το Σάββατο και σήμερα, αυτό το μήνυμα που πήραμε από τον κύριο Κοκολάκη ήταν, κύριε Κοκολάκη, σε εσάς απευθύνομαι, ότι ευημερούν οι υποσχέσεις και όχι οι πράξεις αυτή την ώρα, με όλα αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Αυτό ακριβώς, για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας πριν τον κύριο Παρητάκη, γιατί δεν βγαίνουμε αυτή τη στιγμή να διεκδικήσουμε δυναμικά κάποια πράγματα. Αφήνουμε το περιθώριο. Αυτά που έχουν ξαναγίνει να αρχίσουν να υλοποιούνται. Σιγά σιγά. Αν δεν υπάρχει υλοποίηση στα πρώτα, πώς να προχωρήσουμε. Μα εσείς δεν λέγατε ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε Μυτιλήνη, Σάμος ή κάποιες άλλες περιοχές και να πάμε στα 4 χρόνια, στα 5 χρόνια κλπ. Και συνεχίζουμε αυτό να επιμένουμε. Αλλά αν βγούμε αυτή τη στιγμή στον δρόμο να διεκδικήσουμε, να κλείσουμε αεροδρόμια που γίνονται δίπλα μας και άλλα τα οποία δεν θέλω να τα αποκαλύψω αυτή τη στιγμή, που είναι ακόμα πιο σκληρά αυτά που έχουμε σκοπό να κάνουμε, έχουν περάσει τα μηνύματα. Αυτά θα βγουν όταν ο κόσμος αρχίζει, γιατί από ό,τι έχουμε επίσης καταλάβει, ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί τα προβλήματα τα μεγάλα τα οποία έρχονται στην πορεία. Όταν ο κόσμος λοιπόν αρχίζει να αντιλαμβάνει. Μου λένε πολλοί κάτοικοι της περιοχής και τα μηνύματα τα οποία μου στέλνουν και τηλεφωνικά, ότι πραγματικά το μέγεθος των προβλημάτων θα φανούν μετά τις γιορτές, γιατί ακόμα τώρα κάτι κρατάει, αλλά μετά τις γιορτές και μέσα στο χειμώνα ότι θα είναι πολύ ζόρικα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαβίωσή τους, αυτό εννοώ. Ακριβώς για αυτό το λόγο αφήνουμε λίγο να αντιληφθεί και ο κόσμος το μέγεθος των προβλημάτων, για να είναι έτοιμος να βγει. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι ακόμα σε μια φάση να μπορέσει να εξασφαλίσει τα προς διαβίωση και επιβίωσης, και τα θέματα που αφορούν στο να γίνει αποκατάσταση των κτηρίων δεν τα έχει καν καταλάβει. Εκεί είναι το μεγάλο κομμάτι. Γιατί δεν μπορούμε να μένουμε μια ζωή σε οικίσκους ή φιλοξενούμενοι αλλού. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας φέρω, τον οικισμό Βόνη. Πριν το σεισμό έμεναν στο χωριό 357 άτομα. Σήμερα, παρόλο που έχουν επιστρέψει κάποιοι από αυτούς, ο πληθυσμός από 357 είναι στους 150. Οι 207 που μένουν αυτή τη στιγμή, πού θα κάνουν Χριστούγεννα, πού θα κάνουν γιορτές, πού θα μένουν το επόμενο διάστημα που θα χρειαστεί. Περιμένουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, που είναι ένας οικισμός που έχουμε οικισμούς που έχουν όχι το 70% φύγει, το 90%. Και αναφέρομαι στο Σαμπά, αναφέρομαι στο Χουμέρι, αναφέρομαι στα Ρισοχώρια, αναφέρομαι σε οικισμούς που ο πληθυσμός το 90% έχει ξεσπιτωθεί και έχει φύγει τελείως. Αυτοί οι άνθρωποι ρωτάει κανείς που μένουν σήμερα, δεν μένουν σε οικίσκους. Δεν έχει δοθεί μία δραχμή σε οικίσκους, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, θεωρώ ότι είναι σε μια πιο πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλους. Εγώ, παράδειγμα, έχω κίτρινο σπίτι, δεν μπορώ να μείνω. Έμενα στον Τζούτσουρο. Με ρωτάει κανείς, δεν το λέω για μένα, γιατί είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Πού βρίσκω βενζίνα να μετακινούμε? Στα σπίτια που φιλοξενούμε εκτός Δήμου, εγώ πώς νιώθω, πώς θα περάσω γιορτές? Δεν είμαι εγώ, είναι πολλοί. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν. Το κάνετε απλά προσωπικό για να το καταλάβουμε. Σαφέστατα καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάτε για το δικό σας το πρόσωπο. Απλά το κάνετε προσωπικό. Ναι, ωραία. Οπότε αυτό που ζητάμε είναι πολύ απλό. Δεν είναι, παιδιά, δύσκολο. Τι ζητάμε? Δώστε, ανοίξτε την αρρωγή, όχι για τη στεγαστική συνδρομή που θέλει μεγάλα κεφάλαια, μόνο για την οικοσκευή. Αυτή τη στιγμή εγώ σαν πληγέντας, που είναι χιλιάδες ο κόσμος, δεν έχουμε πάρει μία δραχμή. Εγώ θα το ξαναπώ, κύριε Κοκολάκη, άλλη μια φορά. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι ντροπή. Αφήσανε τα πράγματα να εξελιχθούν αλλιώς, στην αλληλεγγύη, στα παζάρια και ό,τι άλλο γίνεται, και στους σεράνους, για να μπορέσουν να σας ενισχύσουν. Αυτή είναι η πολιτεία σήμερα, και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Λυπάμαι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω στις εκλογές θα πρέπει να πάει να ζητήσετε να ψηφίσετε το ΕΛΜΕΠΑ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τον κάθε με σύλλογο, συλλογικότητα, για αυτή την αλληλεγγύη την οποία δείχνουν, δηλαδή έλεος. Τότε θα έρθει η ώρα που θα ζητήσουν στους Έλληνες φορολογούμενους να περιοριστούν και να πληρώνουν φόρους μόνο για 150 τετραγωνικά. Και να γυρίσουν το 2011 τα τιμολόγια και να πληρώνουν βάσει του 2011. Μάλιστα. Και ως Έλληνες φορολογούμενους, εδώ στην περιοχή μας το 60%-70% είναι στην περίπτωση που έχουν πάνω από 150 τετραγωνικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξαναδομήσουν τα σπίτια τους. Τη στιγμή που είναι η μοναδική περίπτωση μέχρι σήμερα με φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα, που θα πρέπει ο πληγέντας να υποχρεούται να κατεδαφίσει το σπίτι του. Και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 1.500 περιπτώσεις. Μάλιστα. Δεν μπαίνει το κράτος. Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη τα έξοδα του μηχανικού.
Και αν ένας έχει μικρή κλίμακα ζημιά, ας πούμε 3-4 χιλιάρικα. Και με τιμές πάνω προς το Θεό δυσθεώρητες, σε ό,τι έχει να κάνει με την αμοιβή των μηχανικών, χωρίς να έχει βάλει η πολιτεία εκεί κανένα λιχαράκι να βοηθάει. Έχουμε ανοίξει τόσα κεφάλαια. Κύριε Κοκολακή. Ένα τελευταίο και να κλείσουμε. Ναι, ναι. Σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να κλείσω. Η σύσταση φακέλα αυτή τη στιγμή κοστίζει από 1.500 μέχρι και 3.000, σε κάποιες περιπτώσεις 5.000 ευρώ. Ας πούμε ότι είναι 2.000. Σε μένα η ζημιά μου είναι 4. Πληρώνω το μηχανικό από την τσέπη μου για να πάρω 4, δηλαδή να μην είναι 2. Και αν είναι η ζημιά μου 3, θα πάρω 1. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Μπαριτάκης ήταν και η ιδέα αρχικά δικιά του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μικρές κλίμακες ζημιές να αλλάξει τη διαδικασία. Δηλαδή να δώσω 3 χιλιάρικα για να πάρω 3. Να τα βάλω πού? Είναι κοροϊδία αυτό το πράγμα. Γύρω από το μηχανικό μου, δεν μου τα δίνει. Νομίζω με δύο κουβέντες τα είπατε όλα. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί ούτως ή άλλως είμαστε πάντα σε επικοινωνία και σας ευχαριστώ, κύριε Κοκολάκη. Καλημέρα σας. Τα χοντρά έρχονται. Δυστυχώς. Έτσι. Τα είπατε από την αρχή. Δώσατε το στίγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπαριτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για την παρέμβαση. Καλά. Καλημέρα σε όλους.